μία ενοριακή επιθυμία, αλλά ένα πανορθόδοξο αίτημα που υπάρχει στις καρδιές της δικές σας. Και έτσι λοιπόν χαιρόμαστε την κάθε στιγμή. Η χαρά μας όμως θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη, διότι την Τρίτη το βράδυ εδώ θα βρεθεί ο πνευματικός μας πατέρας, ο Αρχιεπίσκοπός μας, ο οποίος θα χωροστατήσει του Πανηγυρικού Εσπερινού. Και έτσι λοιπόν φτάνουμε στην κορυφαία στιγμή των Δημητρίων, που είναι η μνήμη του Αγίου μας, να τη γιορτάσουμε με τον πιο επίσημο τρόπο, με την παρουσία του Αρχιεπισκόπου μας. Κρατήστε το αυτό, γιατί στο πρόγραμμα δεν το έχουμε σημειώσει, αφού οι πολλές υποχρεώσεις του μακαριωτάτου δεν του επέτρεπαν νωρίτερα να καθορίσει το πρόγραμμά του. Όμως, σήμερα και αύριο το λέω με πολύ αγάπη και σεβασμό στο πρόσωπο του Πανιερωτάτου. Τον έχουμε όλο δικό μας. Δεν μπορεί κανένας μα κανένα μας να μας τον πάρει. Εδώ θα είναι, έχουμε βαρύ πρόγραμμα φτιάξει, αλλά ξέρουμε ότι η αγάπη του είναι τόσο πληθωρική που μοιάζει με έναν ωκεανό, που όσο νερό κι αν δώσει, ποτέ δεν στερεύει, γιατί τα ποτάμια της χάριτος του Θεού όλα εκεί καταλήγουν. Και έτσι λοιπόν και σήμερα το βράδυ τον έχουμε κοντά μας και αύριο το πρωί ως λειτουργό, αλλά και μετά στο αρχονταλίκι μας πάλι θα είναι εδώ, και το απόγευμα πάλι θα μιλήσει στο ναό μας μία ολόκληρη ώρα. Σήμερα κάναμε μία μικρή έκπτωση χρόνου για να μην κουραστεί από την πρώτη και όλα στιγμή, αλλά αύριο όμως δεν θα του χαριστούμε, θα έχουμε χρονόμετρο βάλει, και έτσι λοιπόν θα τον έχουμε και αύριο το απόγευμα ομιλητή και μετά εδώ στο αρχονταρίκι, αλλά η παρουσία του θα κλείσει με ένα πολύ ευχάριστο γεγονός. Θα είναι ο Επίσκοπος ο οποίος θα αναπέμψει ευχαριστήρια δοξολογία για το παρεκκλήσιο που βλέπετε εσείς δεξιά σας στη γωνία, που σχεδόν ετοιμάστηκε και είναι αφιερωμένο στους νέους πατέρες Οσίους Πορφύριο και Παΐσιο, και αύριο λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να δοξάσουμε τον Θεό για αυτό το δώρο που μας έδωσε, αλλά και κάτι ακόμη που σήμερα το λέμε πλέον για άλλη μια φορά. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Χαλκιδικής, με την οποία από ό,τι γνωρίζω, θα μας τα πει και ο Πανιερώτατος, υπήρχε μια πνευματική σχέση του Αγίου Παϊσίου με την Ιερά αυτή Μονή, μας εδόθη ως ευλογία ένα μικρό τμήμα από το ημάτιο του Αγίου Παϊσίου. Αυτό λοιπόν το τμήμα αύριο θα το τοποθετήσουμε στον χώρο τον κατάλληλο, έτσι ώστε περνώντας να πάρετε την ευχή και να καληνυχτήσετε τον Πανιερώτατο, να μπορείτε να περάσετε και από το παρεκκλήσιο, να σπάζεστε τις εικόνες των δύο Αγίων και αυτή την ευλογία που έχουμε πλέον στο ναό μας, και από εκεί να πηγαίνετε στο σπίτι σας για λίγες ώρες, να σας δουν και οι δικοί σας, γιατί τη Δευτέρα συνεχίζουμε με τον πατέρα Εφραίμ από το Σαράι του Αγίου Όρους. Αυτά λοιπόν προς το παρόν, κλείνω τις ανακοινώσεις με το ότι το προσεχές Σάββατο που μας έρχεται, δηλαδή αυτή περίπου την ώρα, στον Αναστάσιμο Εσπερινό μας θα έχουμε τη μεγάλη χαρά να δεχτούμε στο ναό μας και την εικόνα της Παναγίας της Πορταΐτισσας από την Μονή Ιβύρων. Αντίγραφο, δεν θα κάνουμε υποδοχή, θέλουμε να κλείσουμε έτσι όσο γίνεται πιο απλά τις εκδηλώσεις, αλλά με την Παναγία μας. Μέσα στη διάρκεια του Εσπερινού θα εισοδεύσουμε την εικόνα, η οποία είναι γνήσιο αντίγραφο, φτιαγμένο από τους πατέρες του Αγίου Όρους, και στον Εσπερινό θα έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε κοντά μας τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Ιβύρων του Αγίου Όρους, τον Γέροντα Ναθαναή. Αυτά λοιπόν προς το παρόν, συγχωρέστε με για την πολυλογία, το λόγο έχετε εσείς τώρα με ερωτήσεις και πολλή υπομονή. Μόνο θα σας παρακαλέσω λίγο τα κινητά σας να φροντίσετε για να μην χτυπούν σε ακατάλληλη ώρα. Τώρα, χέρι με χέρι και ο Θεός βοηθός στο μικρόφωνο.
Σεβασμιότατε, είναι μεγάλη ευλογία για μας και δόξα τω Θεώ που σας έχουμε και φέτος κοντά μας. Κατά Δημήτρια, πολλοί αδελφοί ρώτησαν τα νοερά προσευχή, καρδιακή προσευχή και δεν ξέρω αν είμαστε λίγο μπερδεμένοι. Ζητήσανε τεχνικές. Δεν ξέρω αν υπάρχει διαφορά μεταξύ της μιας προσευχής και της άλλης. Όλοι ξέρουμε και κάνουμε την προσευχή, όταν οδηγούμε κάνουμε δουλειές. Αλλά είπανε οι πνευματικοί ότι χρειάζεται καλό πνευματικό για να σας οδηγήσει σε νοερά προσευχή. Τώρα, αυτό είναι ότι στοχεύουμε πολύ ψηλά εμείς. Αν ο πνευματικός δεν έχει αυτή την εμπειρία, και το λέω σε εσάς διότι εσείς έχετε πολλή εμπειρία από το Άγιον Όρος, γι' αυτό σας κάνω αυτές τις ερωτήσεις, δεν είναι μία ερώτηση, είναι δύο-τρεις μαζεμένες. Αν ο πνευματικός δεν έχει την εμπειρία της νοεράς προσευχής, νομίζετε ότι μπορούμε να βασιστούμε μόνο στη Θεία Χάρη και το Πατριαρχείο του, ή χρειάζεται να την έχετε αυτή? Ευχαριστώ. Νομίζω ότι πρέπει να προσευχόμαστε απλά και ταπεινά ζητούντες το έλεος και την χάρη του Θεού. Και αυτό είναι αρκετό και περισσεύει και αυτό έκανε και ο Τελώνης. Είχε νοερά προσευχή, είχε νοερά προσευχή. Γιατί αυτή η προσευχή που έκανε ο Θεός ηλάστητη με το αμαρτωλό ήταν προσευχή εξόλησης καρδίας, εξόλησης διανοίας, εξόλησης ισχύος. Αυτή είναι η νοερά προσευχή. Να προσεύχεται ο άνθρωπος με όλο το είναι του. Απλά και ταπεινά να ζητά το έλεος του Θεού με ταπείνωση και με μετάνοια. Δεν είναι τεχνικές μέθοδοι η προσευχή. Η προσευχή δεν είναι γιόγκα, δεν είναι διαλογισμός για να εφαρμόζουμε τεχνικές μεθόδους. Η προσευχή είναι, όπως ψάλλουμε στον Εσπερινό, κραυγή της ψυχής μας. «Κύριε, εκέκραξα προσέ εισάκουσόν μου, εισάκουσόν μου, Κύριε. Κύριε, εκέκραξα προσέ εισάκουσόν μου. Πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν το κεκραγένε με προσέ εισάκουσόν μου, Κύριε». Τι λέει αυτό το πράγμα ο ψαλμός αυτός? Κραυγή και εκεσία να μας ακούσει ο Θεός. Να λέμε την ευχή το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με». Ταπεινά, απλά, προσέχοντας τα λόγια και στο νόημα της ευχής, με ταπείνωση και μετάνοια. Και να μην ψάχνουμε να βρούμε ανθρώπους διδασκάλους της νοεράς προσευχής. Να σας πω κι εγώ δύο παραδείγματα. Εγώ όταν έψαχνα να γίνω μοναχός τα 18 μου χρόνια, πρωτοετής φοιτητής, έψαχνα κι εγώ να βρω ανθρώπους με νοερά προσευχή, όπως λέτε κι εσείς. Άκουσα για τη συνοδεία του γέροντος Ιωσήφ του Σιχαστού και ότι στη συνοδεία αυτή υπήρχε και ένας μαθητής του, ο γέροντας Ιωσήφ, ο μετέπειτα βατοπεδινός. Πήγα και πετάγηκα στον γέροντα αυτό κατόπιν συμβουλής και υποδείξεως και του γέροντος Παϊσίου. Περίμενα την πρώτη ημέρα ότι θα με μάθει ο γέροντας, μόλις πάω, θα μου κάνει το πρώτο μάθημα της νοεράς προσευχής. Θα μου πιάσει, δώσει ένα κομποσχήνι και θα μου διδάξει πώς να κάθομαι στο σκαμνί, να κρατώ την αναπνοή μου, να κοιτάζω εκεί, να κοιτάζω εδώ, να μάθω την νοερά προσευχή. Τι απογοήτευση ένιωθα όταν αντί για τούτου μου έδωσε ένα κουβάκι, μια σφουγγαρίστρα, να πάω να σφουγγαρίσω στην εκκλησία. Λοιπόν, να είμαστε ισορροπημένοι άνθρωποι. Η προσευχή είναι κραυγή της ψυχής προς τον Θεό. Χρειάζεται έμπειρος πατέρας πνευματικός. Αλλά δεν θα μας την παραδώσει την νοερά προσευχή μέσα από φροντιστήρια, ψυχολογικά και όλα αυτά τα οποία κυκλοφορούν γύρω μας, ελέγχου του μυαλού μας και διάφορων άλλων πραγμάτων. Η εμπειρία της Εκκλησίας μεταδίδεται από γενεά σε γενεά, μέσα από τη ζωή των Αγίων, μέσα από τα Άγια Μυστήρια, μέσα από την Εκκλησία. Ουδείς δύνατε υπήν Κύριον Ιησούν ημί εμπνεύματι Αγίων. Κανένας δεν μπορεί να επικαλεστεί το όνομα του Χριστού μας, παρά μόνο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.
Δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος την προσευχή έξω από την Εκκλησία, μακριά από τα Άγια Μυστήρια, μακριά από το πνεύμα της μετάνοιας και της ταπείνωσης. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις. Και αγώνας προσευχής, βία φύσεως διαπαντός. Αυτό είναι και το άλλο θα επακολουθήσουν από μόνα τους. Και μια άλλη φορά πήγε ένα παιδί, ένα φοιτητής μου, που και αυτός ήταν έτσι σαν και εμένα, αφελής και σαν και εμένα. Λέει στον Γέροντα Παΐσιο, Γέροντα, ήρθα να μου διδάξεις την ωραία προσευχή. Δηλαδή, του λέει, τι να σου πω. Λέει, να μου πεις πώς θα τη λέω την ωραία προσευχή με την καρδιά μου. Λέει, τώρα θα σου πω αν τη λες με το σηκώτη σου και μετά θα σου πω με την καρδιά σου. Αστεία πράγματα. Έτσι.